Η απάντηση τη Μόσχα στο πράσινο φω και στην πρώτη Ουκρανική επίθεση με πυράβλου Attacks σε ρωσικό έδαφο θα είναι χειρή και θα προκαλέσει ζημιά πολλών δι. Ενώ έπεται και συνέχεια, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα και τι κινήσει στη Βαλτική. Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στο Κίεβο να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφο με Αμερικανικού πυράβλου φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και απαιτεί να σκεφτούμε τι συνέπειε του καθρέφτη του μέτρου τη Μόσχα, δήλωσε ο Αμερικανό και πολιτικό ακτιβιστή Charlie Kirk στο κοινωνικό δίκτυο X, σύμφωνα με μέσο μαζική ενημέρωση. Σε χθεσινή κοινή ανακοίνωσή του, Φιλανδία και Γερμανία ανακοίνωσαν για απειλή στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, ενώ μεγάλο υποβρύχιο καλώδιο που συνέδε τη Σουηδία και τη Λιθουανία κόπηκε. Οι κυβερνήσει τη Φιλανδία και τη Γερμανία ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή έρευνα για το καλώδιο οπτικών ινών που συνδέει τι δύο χώρε, διατρέχοντα τη Βαλτική Θάλασσα και για άγνωστο έχει σταματήσει να λειτουργεί. Εν τω μεταξύ, σου ειδικά μέσα μαζική ενημέρωση αναφέρουν ότι ανάλογο πρόβλημα ερευνάται και για το καλώδιο που συνδέει τη Σουηδία με τη Λιθουανία. Η μυστική ρωσική δύναμη Γκάγκε ετοιμάζεται να κόψει τα καλώδια που συνδέουν την Ευρώπη με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε σε συναγερμό για την αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά σε υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τι δύο Επίρου. Σύμφωνα με Αμερικανού αξιωματούχου, μια μυστική ρωσική στρατιωτική μονάδα πιστεύεται ότι επικεντρώνει τι προσπάθειέ τη στη διακοπή των υποθαλάσσιων καλωδιών του διαδικτύου, προκαλώντα συναγερμό για την ασφάλεια των ζωτικών δικτύων επικοινωνιών. Αυτή η αποκάλυψη υπογραμμίζει τι αυξανόμενε ανησυχίε σχετικά με την ικανότητα τη Ρωσία να στοχεύει τι παγκόσμιες υποδομέ. Η εν λόγω μονάδα, γνωστή με το ρωσικό τη ακρονίμιο Γκάγκε, φέρεται να ενισχύει τι δυνατότητέ τη για υποθαλάσσιε δολιοφθορέ. Τα εξειδικευμένα υποβρύχια βαθέων υδάτων υπό τη διοίκηση τη γκάγκη είναι ικανό να φτάσουν σε βάθη 2.500 μέτρων και το ρωσικό ερευνητικό σκάφο, η Αντάρ, που εντοπίστηκε κοντά σε ευαίσθητα καλώδια στα νυχτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου το 2019, έχει σχέση με αυτή την προσπάθεια το Κρεμλίνο φαίνεται να δίνει σημαντική έμφαση στι δραστηριότητε τη Γκάγκε με τη μονάδα να συνεχίζει να λαμβάνει ισχυρή οικονομική υποστήριξη. Όποιο θεωρεί ότι η Μόσχα δεν χτυπήσει στο ψαχνό Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική μετά την προχθεσινή απόφαση Biden, γελιέται σίγουρα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.